Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή πολιτική μας εκδήλωση. Είμαι ο Απόστολος Παυλίδης, είμαι συνεργάτης του Βουλευτή Καβάλας και του Μεάρχη Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Παναγετόπουλου και εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Προσκεκλημένος και ομιλητής μαζί με τον κύριο Παναγετόπουλο είναι και ο βουλευτής Ερών, τομεάρχης μεταφορών και υποδομών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, τον οποίο... Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του εδώ σήμερα. Η εκδήλωση είναι θεματική. Έχει να κάνει με την Ελλάδα μετά τις Πρέσπες, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έχει μιλήσει για μια συμφωνία η οποία είναι εθνικά επισήμια. Και οι δύο βουλευτές έχουν κατ' επανάληψη σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο τονίσει ότι με τη συμφωνία, η συμφωνία αυτή δίνει μακεδονική σε εισαγωγικά εθνότητα και μακεδονική πάλι σε εισαγωγικά γλώσσα στους γείτονες και πρόκειται για μείζωνα εθνική υποχώρηση. Η Νέα Δημοκρατία, σύσσωμη η κοινοβουλευτική της ομάδα, τον περασμένο Ιούνιο, στις 14 Ιουνίου του 2018, κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ακριβώς για να σταματήσει αυτή την υπογραφή της συμφωνίας. Συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και στις 16 Ιουνίου του 2018 τοποθετήθηκαν και οι δύο βουλευτές, ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο κ. Καραμαλής. Αποσπάσματα από αυτές τις ομιλίες θα δούμε στη συνέχεια. Έχω επιλέξει από 2 λεπτά από τον καθένα, όχι περισσότερο. Ήταν μια πολύ έντονα φορτισμένη συγκινησιακά συνεδρίαση, στο τέλος της οποίας ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία, όπου κάθε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου κλείθηκε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία, στο παρελθόν και στο μέλλον αυτού του τόπου, να τοποθετηθεί επί της πρότασης δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, το αποτέλεσμα έγραψε 127 ναι στην πρόταση δυσπιστίας και 153 όχι. Απορρίφθηκε λοιπόν η πρόταση δυσπιστίας και την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Ιουνίου, στις Πρέσπες, στο χωριό Ψαράδες, υπογράφθηκε η συμφωνία από τους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας και Σκοπίων, παρόντων και των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Εάν η πρόταση δυσπιστίας είχε γίνει δεκτή στο Σάββατο 16 Ιουνίου, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Η κυβέρνηση δεν θα είχε την νομιμοποίηση να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Καραμαλή, ο οποίος θα μιλήσει πρώτος, θέλω να δούμε μαζί ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του εκείνο το Σάββατο 16 Ιουνίου, παραμονή της υπογραφής της συμφωνίας. Ως βουλευτής Ερών, λοιπόν, θα σας πω ειλικρινά ότι αν φέρνατε μια εθνικά εποφελή λύση για το θέμα των Σκοπίων, θα ήμουν από τους πρώτους που θα το αναγνώριζαν. Δυστυχώς όμως δεν κάνετε κάτι τέτοιο. Φαίνεται μια συμφωνία που είναι κακή και είναι εθνικά επικίνδυνη. Όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το μέλλον. Για πρώτη φορά, το έχουν πει άλλωστε και αρκετοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει δήθεν μακεδονική ταυτότητα και δήθεν μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα είναι το συστατικό στοιχείο κάθε έθνος. Είναι ο πυρήνας της ταυτότητάς τους. Και με την ευκαιρία, μια και μιλάμε για γλώσσα, καλό είναι να κλείσουμε το παραμύθι της δήθεν αναγνώρισης της μακεδονικής γλώσσας του 1977. Η Ελλάδα σε εκείνη τη διάσκεψη δεν αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα. Είναι αδιανόητο η ελληνική κυβέρνηση να επικαλείται την επιχειρηματολογία των Σκοπίων, να εφευρίσκει πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Η διαστρέβλωση της ιστορίας, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μεγαλύτερη ύβρις. Στο Βουκουρέστι, η ελληνική κυβέρνηση τότε έδειξε τι θα πει εξωτερική πολιτική με σθένος, με τόλμη, με σχέδιο, με διορατικότητα. Δεν λύγησε ούτε ο Κώστας Καραμαλής,
ούτε η Τώρα Μπακογιάννη, ούτε ο Ευάγγελος Μεμεράκης στις πιέσεις των ξένων, όπως κάνετε δυστυχώς εσείς σήμερα. Είπανε ένα όχι, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον. Ετοιμάζεστε λοιπόν να βαρύνετε την πατρίδα μας με μια συμφωνία επικίνδυνη και προβληματική. Σε αυτό το δρόμο να ξέρετε ότι θα έχετε απέναντι σας όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλον τον ελληνικό λαό. Κύριε Καραμαλή, σας παρακαλώ. Μιλάτε. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ. Νίκο, η αίθουσα αυτή έχει αποδειχθεί πολύ μικρή για να χωρέσει όλους τους φίλους που είναι εδώ. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Παναγιωτόπουλο για την πρωτοβουλία που πήρε να κάνουμε σήμερα αυτή εδώ τη συζήτηση. Πέρα από τους προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς που έχει η οικογένειά μου με την οικογένεια του Νίκου, ο Νίκος πραγματικά είναι ένας εκλεκτός νέος πολιτικός που κοσμεί με την παρουσία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, σήμερα έχουμε μπερδέψει λίγο την πολιτική με το reality. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι είναι διασκεδαστές. Δυστυχώς ή ευτυχώς νομίζω εγώ, αυτό σιγά σιγά πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ο Νίκος είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος, προέρχεται και από μια οικογένεια πολιτική. Η δική μου οικογένεια υπήρξε πολύ στενά συνδεδεμένη με τον πρώην υπουργό, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ τον θυμάμαι από μικρό παιδί, έχω εικόνες και παραστάσεις από την καλοσύνη του, την ευγένειά του, το ήθος του και το χιούμορ του. Κάτι που λείπει από εμάς τους πολιτικούς, τους μοντέρνους πολιτικούς. Θέλω όμως να αναγνωρίσω και την παρουσία εδώ και άλλων πολύ καλών φίλων, του πρώην υπουργού, του καλού φίλου του Κώστα Καραμαλή και του πολύ καλού φίλου του πατέρα μου, του Αχιλλέα Καραμαλή, τον κύριο Καλατζή, ο οποίος έχει τιμήσει αυτό με την παρουσία του τέρανα του Κοινοβουλίου, όπως και τους πολύ καλούς πρώην βουλευτές που βρίσκονται εδώ, τον κύριο Κλητσιώτη, τον κύριο Πασχαλίδη και τον κύριο Χριστόφιλο Γιάννη. Και τον κύριο Σταϊλάκη, ο οποίος είναι... Ο κύριος Σταϊλάκης έχει μια άλλη ιστορία, πολύ μεγάλη. Είναι μια άλλη ιστορία και τον ευχαριστώ που έχει έρθει από τον νομό μας, τον νομό της Δράμας. Ειλικρινά θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, κάθε φορά που βρίσκομαι στην πραγματικά όμορφη πόλη σας, αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι στο σπίτι μου. Όχι επειδή οι Καβαλιώτες και οι Σεραίοι είμαστε γείτονες, αλλά επειδή συναντώ κάθε φορά που έρχομαι εδώ πολύ καλούς φίλους. Σεραίοι και Καβαλιώτες, Καβαλιώτες και Σεραίοι έχουμε πολλά κοινά. Μοιραζόμαστε κοινές παραδόσεις. Μοιραζόμαστε κοινούς αγώνες. Βιώσαμε κοινούς ιστορικούς σταθμούς στις διαδρομές μας. Έχουμε την ίδια αγάπη για το τόπο μας. Και βέβαια, Σεραίοι και Καβαλιώτες, νιώθουμε την ίδια υπερηφάνεια που είμαστε Μακεδόνες. Ως Μακεδόνας λοιπόν, το τελευταίο καιρό νιώθω ό,τι νομίζω ότι νιώθουμε όλοι που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ την όμορφη αίθουσα. Προβληματισμένος, ανήσυχος, λυπημένος, θυμωμένος, πολλές φορές θα έλεγα και εξοργισμένος για αυτή την κατάπτυστη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς. Αλλά νιώθω, όλοι μας νομίζω νιώθουμε την ευθύνη να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη συμφωνία, να προχωρήσουμε μπροστά. Σε αυτή λοιπόν τη σημαντική και δυσάρεστη καμπή της ιστορίας πρέπει να εντοπίσουμε σωστά
τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την πατρίδα μας. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται ο Νίκος στο τίτλο της σημερινής μας ομιλίας. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, φίλες και φίλοι, για να δούμε πιο καθαρά το μέλλον, νομίζω πρέπει πρώτα να δούμε καθαρά και νυφάλαια το πρόσφατο παρελθόν μας. Όπως και αρκετοί εδώ μέσα, ανήκω σε αυτό που λέμε, είναι λίγο κλισέ, η γενιά της μεταπολίτευσης. Δηλαδή όσοι γεννηθήκαμε μετά το 1974. Όσοι ανήκουμε σε αυτή τη γενιά, αλλά και στις άλλες γενιές, μεγαλώσαμε με τις παραστάσεις της ήττας στην Κύπρο, της τελευταίας απώλειας ελληνικού εδάφους από την Τουρκία μετά την εγκληματική πολιτική της Χούντας του Ιωαννίδη. Λίγο μετά τα 20 μας, το 1996, ζήσαμε τα Ήμια, μια ακόμη εθνική ήττα. Ακολουθήσανε οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και πολύ φοβάμαι ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών ως ενός ακόμα κρίκου σε αυτή την εθνικά επώδυνη αλυσίδα της εθνικής υποχώρησης. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια πατρίδα που εντός των τελευταίων 100 ετών απέλεσε τις αιστείες του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Βίωσε τις περιπέτειες του ελληνισμού στη Βόρεια Ήπειρο και ουσιαστικά εγκατέλειψε τους Ρωμιούς της πόλης. Πραγματικά λυπάμαι που τα λέω αυτά έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά δεν μας δίδαξαν τίποτα. Ποιος διαφωνεί ότι και η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία επιπλέον εθνική υποχώρηση, μία ακόμα εθνική ήττα? Ξέρετε, κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές πώς από ένα περήφανο έθνος εξελισσόμαστε σιγά σε ένα φοβικό έθνος. Γιατί φίλες και φίλοι, όποιος τολμάει, και εμείς στη Νέα Δημοκρατία τολμάμε να μιλήσουμε πατριωτικά, θεωρούμαστε ξαφνικά γραφικοί, οπισθοδρομικοί, ακροδεξιοί, φασίστες. Είναι δυνατόν όταν λέγαμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι δεν μπορείς να μιλάς για δήθεν λύση στο σκοπιανό χωρίς να κάνεις σοβαρή διαπραγμάτευση, να μας απαντούνε ότι αυτά που λέμε εμείς, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, ότι δήθεν είμαστε εθνικιστές? Μα είναι ακραίο να μιλάμε για την ανάγκη που έχει η χώρα μας να μην ιτάται διπλωματικά και εθνικά διαρκώς? Είναι παράλογο να υπερασπιζόμαστε την ιστορία μας, τη σημαία μας, τα σύνορά μας? Ελάτε λοιπόν να δούμε μαζί τι έκανε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την περιβόητη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, κατά εντελώς αλαζονικό, αυταρχικό και αντιδημοκρατικό τρόπο, αγνόησε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μάλιστα για κάτι που δεσμεύει τη χώρα μας στο μέλλον. Αφού είναι μια συμφωνία που ασεβεί απέναντι στο παρελθόν και απέναντι στην ιστορία μας. Και όχι μόνο αγνόησε τις μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις, αλλά προσπάθησε και όλους εσάς και όλους εμάς που συμμετείχαμε στις μεγάλες διαδηλώσεις να μας συκοφαντήσει. Σκεφτείτε κάτι, πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης είδαμε Έλληνα Πρωθυπουργό να βρίσκεται στο εξωτερικό και να κατηγορεί σε συναδέλφους του Πρωθυπουργού ως δήθεν ακραία τη μεγάλη μερίδα των Ελλήνων που βάλαν το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Και έτσι τελικά αυτή η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, που υποτίθεται ότι έχει δημοκρατικές ευαισθησίες, όχι μόνο μας αγνόησε όλους, όχι μόνο έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων τον ελληνικό λαό, αλλά
μα επιχείρησε και να μας διχάσει. Το άλλο απαράδεκτο που έκανε ο κύριος Τσίπρας με αυτή τη συμφωνία είναι ότι προσπάθησε να εργαλειοποιήσει για μικροκομματικά συμφέροντα ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Τι πήγε να κάνει? Από τη μία πήγε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και από την άλλη ήθελε να δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τόσα ξέρει, τόσα καταλαβαίνει για τον ελληνικό λαό και για την παράταξή μας. Φυσικά και δεν τα κατάφερε. Προφανώς τώρα πλέον ξέρει, φίλες και φίλοι, ότι ιδίως όταν εμείς οι νεοδημοκράτες μιλάμε για τον τόπο μας, μιλάμε για την πατρίδα μας, είμαστε πάντα ενωμένοι σε μια γροθιά, ειδικά στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα όπως είναι το ζήτημα των Σκοπίων. Βιώσαμε μια πρωτόγνωρη επίδειξη πολιτικού τυχοδιοκτισμού μέσα στη Βουλή. Τι είδαμε όλοι, όλος ο ελληνικός λαός και εμείς που ήμασταν βουλευτές? Είδαμε βουλευτές να πηγαινοέρχονται, να στηρίζουν ξαφνικά μια κυβέρνηση την οποία επί 4 χρόνια πάλευαν. Καρέκλες να ανταλλάσσονται με συνειδήσεις και ένα κυβερνητικό συνασπισμό παροδία που ξεκίνησε με συναλλαγή να ολοκληρώνεται επίσης με συναλλαγή. Και έτσι σήμερα, ίσως για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, έχουμε στην ουσία μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Έπαιξαν με ένα εθνικό θέμα. Έπαιξαν με το ιστορικό παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Μακεδονίας. Και είχαν το μέγιστο θράσος να ισχυριστούν ότι αυτή η συμφωνία που έφεραν και υπόγραψαν ήταν δήθεν η συνέχεια της πολιτικής του Βουκουρεστίου. Μα στο Βουκουρέστι, κύριε Τσίπρα, ο Καραμαλής είπε αυτό που εσείς δεν μπορέσατε ούτε καν να διανοηθείτε. Είπε και έκανε πράξη ένα περήφανο όχι. Δεν εκχώρησαν τότε ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης, ούτε η κυρία Μπακογιάννη την αποκλειστικότητα του όρου Μακεδονία, όπως κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ανοίξαμε εμείς μειονοτικά θέματα στην ίδια μας τη χώρα. Γιατί ξέρετε, οι μεγάλοι ηγέτες, όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας, πρέπει να ξέρουνε και να κάνουνε πράξη τα μεγάλα όχι, όποιον κι αν έχουν απέναντί τους. Και αυτό διαχρονικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το έχει κάνει πράξη η παράταξή μας. Γιατί φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που ξέρει να λέει και τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Και προσέξτε, το Βουκουρέστι δεν είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα στο οποίο η Ελλάδα περήφανα είπε όχι και βρήκε συμμάχους μέσα στο ΝΑΤΟ. Είναι μία από τις πολλές ιστορικές εκφράσεις των αδιαπραγμάτευτων αξιών αυτής της παράταξης. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε μια λαϊκή, πατριωτική, φιλελεύθερη παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη παράταξη που έκανε πράξη το δόγμα ανήκομενη στη Δύση. Αλλά αυτό, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε υποτελείς της Δύσης. Εμείς ουδέποτε βάλαμε τα συμφέροντα των συμμάχων πάνω από τα συμφέροντα του τόπου, πάνω από τα συμφέροντα του έθνους. Ποτέ. Το ένα πράγμα το οποίο έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από βήματος Βουλής, είναι ότι η γειτονική χώρα δεν πρέπει να θεωρεί τίποτα δεδομένο. Και επειδή εδώ σήμερα μαζευτήκαμε να μην μιλήσουμε για το παρελθόν, αλλά να μιλήσουμε και για το τι κάνουμε τώρα, πρέπει σε όλους τους τόνους να τονίζουμε και με όλη τη δύναμη της ψυχής μας
ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα παραδώσει τα όπλα σε αυτό το ζήτημα. Η γειτονική χώρα δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη τη στήριξή μας, ειδικά ως προς την ανταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαστε εκεί, θα τους παρακολουθούμε βήμα-βήμα και με τη Νέα Δημοκρατία οι Έλληνες θα μπορούν όλοι να είναι σίγουροι ότι δεν θα απεμπολίσουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε βέτο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Σκοπιών. Διότι όσοι παρακολουθείτε τα διεθνή, ξέρετε ότι το μεγάλο στίχημα για να σταθεί αυτό το κρατήδιο όρθιο δεν είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είναι η προοπτική ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το άλλο, το οποίο συνιστά και την πιο κρίσιμη πρόκληση, αν θέλετε αυτή τη στιγμή, είναι ότι πρέπει εμείς ως χώρα να φροντίσουμε ώστε τουλάχιστον αυτή η επώδυνη συμφωνία να μην προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε για να ανακτήσει η χώρα μας το κύρος της, τη διεισδυτικότητά της, την οικονομική και πολιτική της επιρροή στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Να κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει πράξη, ειδικά τη δεκαετία του 2000 με 2010. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Αλλά και να μεριμνήσουμε ώστε οι γείτονές μας να μην χρησιμοποιούν τον όρο μακεδονικό για τα δικά τους προϊόντα. Οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, οι επιχειρήσεις της Μακεδονίας δεν μπορούν να αντέξουν άλλον ένα τέτοιο πόλεμο. Φίλες και φίλοι, εμείς ως παράταξη πάντα επενδύαμε στην αλήθεια. Είπαμε την απόλυτη αλήθεια στο Σκοπιανό. Και αυτό, αν θέλετε, είναι εγγεγραμμένο στο πολιτικό DNA από τον ίδιο τον ιδρυτή μας. Θεωρούσε ότι το να τάζεις περισσότερα από αυτά που μπορείς να δώσεις στον ελληνικό λαό είναι η χειρδαιότερη μορφή δημαγωγίας και έθετε πάντα το εθνικό πάνω από το κομματικό. Το ίδιο έπραξε άλλωστε και ένας άλλος ιστορικός ηγέτης της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος το 90-93 είπε σκληρές αλήθειες, αντιδημοφιλείς αλήθειες και τελικά δικαιώθηκε. Την ίδια πολιτική παράδοση συνέχισε και ο Κώστας Καραμαλής όταν το 2009 πήγε στις εκλογές και είπε την απόλυτη αλήθεια στον ελληνικό λαό την ώρα που ο αντίπαλός του έλεγε «Λεφτά υπάρχουνε». Αυτό λοιπόν το αόρατο νήμα πολιτικής ευθύνης που συνδέει όλους τους ιστορικούς ηγέτες της παράταξης κρατάει σήμερα γερά και ο νέος αρχηγός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας νέος πολιτικός που πιστός στις παραδόσεις της παράταξής μας είναι αποφασισμένος να φτάσει στην εκλογική νίκη χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην πολιτική ηθική και ιστορία της παράταξης. Χωρίς να τάζουμε, χωρίς να κοροϊδεύουμε, χωρίς να διχάζουμε. Έτσι έχουμε μάθει εμείς να κερδίζουμε τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι θα κερδίσουμε τις εκλογές όποτε και αν γίνουνε, όποτε και αν αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. Γιατί όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, τίποτα δεν μπορεί να σώσει το κύριο. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη Νέα Δημοκρατία και το Κυριάκο Μητσοτάκη να κρατήσουν γερά το τιμόνι αυτής της χώρας. Οι πάντες περιμένουμε την επόμενη λοιπόν μέρα. Το κράτος έχει παραλύσει, η αγορά έχει παγώσει. Γι' αυτό και εμείς στη Νέα Δημοκρατία, όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουμε πάντα στο μέτρο, την ειλικρίνεια, την πολιτική ευθύνη.
που περιγράψαμε προηγουμένως. Και πρέπει να ετοιμάσουμε και πρέπει να συζητήσουμε μαζί σας και με όλους τους συμπολίτες μας για ένα νέο εθνικό σχέδιο, τόσο στα ζητήματα τα εθνικά και της εξωτερικής πολιτικής, όσο και στα ζητήματα της οικονομίας, που θα οδηγήσουν σιγά σιγά στην εθνική ανάταση αυτής της χώρας. Η πατρίδα μας, και εδώ θα με επιτρέψετε να πούμε δύο λόγια για τα οικονομικά, χρειάζεται ένα πραγματικά σχέδιο εξόδου από την κρίση. Ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, που δεν θα αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε στις υγιείς δυνάμεις του φιλελευθερισμού. Εμείς πιστεύουμε σε ένα κράτος το οποίο θα θέτει τους όρους του παιχνιδιού. Αυτές είναι οι στρατηγικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα θα σταθώ πολύ σύντομα ότι αν θέλουμε, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να γυρίσει αυτή η χώρα σελίδα, θα πρέπει κάποτε να συζητήσουμε σοβαρά για το αναπτυξιακό, το στρεβλό αυτό αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο έχουμε επιλέξει. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, τρεις κέρυες στρατηγικές επιλογές. Η πρώτη σχετίζεται με τις στρατηγικές επενδύσεις στο τομέα των μεγάλων υποδομών. Όταν τα δημόσια έργα είναι στοχευμένα, αφενός λειτουργούν υπέρ της ανάπτυξης και αφετέρου λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία. Η δεύτερη πολιτική είναι ένας σχεδιασμός μιας ορθολογικής περιφερειακής πολιτικής. Αυτό που παρατηρούμε όλοι, ειδικά εμείς που ζούμε στην περιφέρεια, ποιο είναι φίλες και φίλοι, ότι το 50% του πληθυσμού και του εισοδήματος της χώρας έχει πάει πού? Στην Αθήνα. Και κατά συνέπεια αυτό τι συνεπάγεται? Ερήμωση της περιφέρειας. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε μια πραγματική αποκέντρωση και να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να ξαναπλησιάσουν την περιφέρεια. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με παροχή κινήτρων στο πρωτογενή τομέα. Θα σας πω ένα νούμερο το οποίο δείχνει για ποιο λόγο η περιφέρεια σβήνει. Σήμερα 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Αυτό είναι σχεδόν το 12% του πληθυσμού της χώρας. Αυτό το 12% παράγει μόνο το 2,5% του πλούτου αυτής της χώρας. 2 πράγματα λοιπόν θα συμβούνε. Ή το 11% θα μειωθεί και άρα θα ερημώσει κι άλλο η περιφέρεια, ή το 2,5% πρέπει να ανέβει. Σχηματικά για να το καταλάβουμε, το τρίπτυχο της επιτυχίας για αυτόν εδώ το τόπο νομίζω είναι πολύ απλό και έχει να κάνει με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που δεν είναι άλλα από τον ήλιο, τη θάλασσα και τη γη. Ήλιος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, αλλά 12 μήνες το χρόνο τουρισμό, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Γεωργία, να ξεφύγουμε από την παρασιτική γεωργία, να επενδύσουμε στα αγροδιατροφικά προϊόντα, να επενδύσουμε στη μεταποίηση και να δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να παράγουν και να μπουν στη διαδικασία παραγωγής. Και το τρίτο, η θάλασσα, λιμάνια, ναυτιλία, αλιεία, συνδυασμένες μεταφορές. Όλα τα παραπάνω που σας είπα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εδώ στην Καβάλα. Γιατί είστε ένας νομός που έχει αυτά τα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Ένας από τους λίγους νομούς στη χώρα που διαθέτει και αυτά τα 3 χαρακτηριστικά. Αυτός λοιπόν ο τόπος διαθέτει πολλές δυνατότητες. Και με την κατάλληλη στρατηγική μπορεί ο νομός σας να γίνει πραγματικό πρότυπο ανάπτυξης περιφερειακής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπει πλέον στη τελική ευθεία των εκλογών. Το 2019 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, θα είναι μια χρονιά εκλογική, τόσο στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές, όσο και στις εκλογές που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και με τις εθνικές εκλογές.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως χώρα είναι ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε ότι πρέπει να πάψουμε να είμαστε στο περιθώριο. Ανήμποροι να ξεφύγουμε από την κρίση. Το 2000 λοιπόν θα είναι ένα έτος που η Ελλάδα θα πατήσει ξανά γερά στα πόδια της. Η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Χαραμαλής ετοιμάζεται να αναλάβει τις τύχες της χώρας μας. Και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν χωράνε μικροκομματικοί προβληματισμοί. Δεν χωράνε τα προσωπικά μας συμφέροντα να μπουν πάνω από τα εθνικά. Ο στόχος, ο δικός μας, ο δικός σας και όλης της χώρας είναι επιτέλους να φύγει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση. Με αυτά τα λόγια και κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, με μια γραφιά, πρέπει να δώσουμε τη δύναμη στην ιστορική αυτή παράταξη και στον αρχηγό της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο και για την ανάταση της οικονομίας της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η ώρα για τα 2 λεπτά από την ομιλία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είμαι Έλληνας Μακεδόνας και ομιλώ την ελληνική γλώσσα. Γεννήθηκα λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Φιλίππων, μετονομαστήσα έτσι το 356 π.Χ. από τον Φίλιππο το δεύτερο βασιλέα των Μακεδόνων. Και καμία επιτροπή διεπιστημονική του άρθρου 8 παράγραφος 5 της συμφωνίας που φέρνετε δεν μπορεί να μου τα αλλάξει αυτό. Αυτό είναι στοιχείο της εθνικής μου συνείδησης. Και η εθνική μου συνείδηση είναι στοιχείο της ψυχής μου. Και δεν επιτρέπω σε κανένα ένα στοιχείο το υπονηρό, σε κανένα χαβαλέ της ιστορίας ή κοινικό της εξουσίας μου τα αλλάξει αυτό. Δεν αργεί η ώρα με βάση τα κεκτημένα αυτής της διπλωματικής επιτυχίας, λέμε τώρα, που θα έρθει κάποιος να μου πει ότι κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορείτε να δηλώνεται Έλληνας Μακεδόνας που μιλά την ελληνική γλώσσα. Διότι οι Μακεδόνες είναι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όπως συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ. Και αυτό. Γιατί σου ρεαλιστικό, κύριε Υπουργέ? Γιατί σου ρεαλιστικό το πράγμα? Ελάτε, παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. Μα δεν και στεκόμαστε μαζί με τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού, που δεν ακούει πλέον αυτή η κυβέρνηση, οι οποίοι διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν σε όλη την Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, παντού, γιατί απλά δεν συμφωνούν. Εμείς λοιπόν μέσα εδώ για αυτούς και αυτοί έξω για μας, όλοι μαζί να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αν όχι και δεινά, στο μέλλον. Είναι η ώρα να καλέσει το βήμα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Πρέπει να πιάσω τη φόρμα που έπιασα εκείνο το απόγευμα, αλλά ξέρετε, ήταν η φόρτιση μεγάλη. Και αν δεν ανταποκριθείς στην ευθύνη της στιγμής, πραγματικά τότε κακώς υπάρχεις για να υπηρετείς τον ελληνικό λαό στη Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Άγιοι Πατέρες, άρχοντες και αρχόντισες τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί συνάδελφοι που διατελέσαμε μαζί στη Βουλή των Ελλήνων, Μίμη, Γιώργο, Γιάννη, Τίνο, Σταύρο, εκλεκτοί συναγωνιστές που μας πλαισιώσατε ως μέλη ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, είστε όλοι εδώ στους αγώνες που κάναμε και που θα μας ξαναπλαισιώτε στους αγώνες που θα συνεχίσουμε να κάνουμε στις επόμενες εκλογές.
Αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ που ενδώσατε τελικά στην πίεση που διαβάζω αυτές τις μέρες σε μερίδα τοπικού τύπου ότι σας άσκησα εγώ και οι συνεργάτες μου για να έρθετε να παρακολουθήσετε την απόψινή μας εκδήλωση. Με συγκινεί πραγματικά η παρουσία σας. Και ομολογώ ότι έχω κάνει και ένα λάθος. Το παραδέχομαι εδώ στην αρχή της τοποθέτησής μου. Βλέπω αυτή την αίθουσα κατάμεστη. Βλέπω όρθιους μέχρι εκεί την άκρη και δίπλα στο παράθυρο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι στις σκάλες και στο ισόγειο. Αν το είχα αντιληφθεί αυτό εγκαίρως, θα άλλαζα τον τίτλο της εκδήλωσης. Δεν θα την ονόμαζα η Ελλάδα μετά τις Πρέσπες, αλλά η Ελλάδα μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα πραγματικά σημάδια ότι η ημερομηνία λήξης αυτής της κυβέρνησης που έβλαψε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο πολύ τη χώρα είναι κοντά και σε κάθε περίπτωση είναι μέσα στο 2019. Η ημερομηνία λήξης έρχεται. Όμως, μια που μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε για την Ελλάδα μετά τις Πρέσπες, θα κάνω 2-3 σχόλια και για τη γενικότερη κατάσταση. Από την επικαιρότητα βέβαια. Γιατί η επικαιρότητα μας λέει πολλά και μας μιλά ευθέως για το τι γίνεται γύρω μας. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροφής, της Κομισιόν, στο πλαίσιο της ενισχυμένης υποπτίας στην οποία βρίσκεται η χώρα. Διότι η χώρα μπορεί να βγει για τα μνημόνια, όπως μας λένε, από τον Αύγουστο, εδώ και 5 μήνες, αλλά τελεί υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Δηλαδή, δεν έχει αναπτύσσει την οικονομική της ελευθερία, την οικονομική της κυριαρχία. Και μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά εδώ και 5 μήνες δεν μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές, διότι απλά το επιτόκιο δανεισμού είναι εξαιρετικά υψηλό και ασύμφορο. Η χώρα δηλαδή, στην ουσία, έχει βγει από τη χρηματοδότηση. Και όχι ακριβώς από τα μνημόνια. Κάποιου τύπου μνημόνιο έχουμε και τώρα. Είπε λοιπόν αυτή η έκθεση, έκανε λόγο για μια υπερφορολόγηση που καθυλώνει την οικονομία και υπονομεύει την ανάπτυξη και αποθαρρύνει τις επενδύσεις και ενισχύει τη φοροδιαφυγή. Αποτελεί δηλαδή αντικίνητρο στη συνεπή φορολογική συνεριφορά των πολιτών. Διότι όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε, έτσι παίρνω ένα παράδειγμα, οφείλει να εισφέρει το εισόδημά του από φόρους το μεγαλύτερο ποσοστό, 70%, 80% για τους δικηγόρους που γνωρίζω πολύ καλά, στο κράτος, τότε έχει κάθε κίνητρο να αποκρύπτει εισόδημα, να φοροδιαφεύγει δηλαδή. Και αυτό συμβαίνει απ' άκρη σ' άκρη στην οικονομία. Ο κύριος Σακαλώτος θυμίζει ότι μας είχε πει πριν από 2 χρόνια το αμίμητο στη Βουλή ότι συνειδητά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να τσακίσει στους φόρους τη μεσαία τάξη, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ενσυνείδητα, επίτηδες, γιατί αυτή είναι η πολιτική τους. Διότι το σχέδιο ήταν όσο περισσότερους θα μπορέσουν να φτωχοποιήσουν, τόσο περισσότερα επιδόματα θα μπορέσουν να μοιράσουν από αυτά που θα συλλέξουν από φόρους, ώστε από πάνω οι φτωχοποιημένοι να πούν και κάποιο ευχαριστώ στους συμπονετικούς της κυβέρνησης που φροντίζουν τους οικονομικά αδύναμους. Θα σε κάνω φτωχό και μετά θα σου δώσω επιδόματα για να λες και ευχαριστώ. Αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι αναδιανομή του πλούτου. Η αριστερά δεν ξέρει πώς να παράγει πιο πλούτο. Δεν ξέρει, έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις ως τις πραγματικές διαδικασίες παραγωγή πλούτου για τον απλούστατο λόγο ότι ο πλούτος παράγεται από την ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα, από την επιχειρηματικότητα, από τις επενδύσεις, από την προσέγγιση του διεθνούς κεφαλαίου. Όταν αυτοί ακούν διεθνές κεφάλαιο, βγάζουν σπηριά. Όταν ακούν τράπεζες, νομίζουν ότι εκεί είναι το μέρος που οι πλούσιοι έχουν τα λεφτά τους. Όχι ότι είναι το σύστημα το οποίο τροφοδοτεί με ρευστότητα την πραγματική οικονομία. Αυτοί έκλεισαν τις τράπεζες. Και ακόμα τα capital controls είναι σε ισχύ. Εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχει αρθεί αυτό το καθεστώς. Απλά υπήρξε κάποια σταδιακή ελάφρυνση. Έτσι και πει λοιπόν ο κύριος Σακαλώτος, ο οποίος ήρθε και πριν μερικές μέρες στην Καβάλα να μας πει ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ έχω επιφυλάξεις.
με αυτή την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, όσο δεν λύνεται το μείζον θέμα των κόκκινων δανείων, γιατί δεν θέλει να πάρει την ευθύνη πάνω της αυτή η κυβέρνηση, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν λύνεται το θέμα των κόκκινων δανείων. Ότι η Κομισιόν πιέζει και καθυστερεί την εκμαμίευση της δόσης του ενός δις, το οποίο θα πάει κυρίως σε λειψιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τρίτους, για να δώσει μια ανακούφιση. Καθυστερούν, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τα συμφωνημένα, παρότι κατά άλλα έχει βγει από τα μνημόνια. Έχω λοιπόν επιφυλάξει με αυτήν την κατάσταση των τραπεζών, αλλά και της επιχειρηματικότητας και της άπνοιας της επενδύσης και της ανάπτυξης που δεν έρχεται και των φορολογικών επιβαρύσεων και της διόγκωσης του δημοσίου τομέα με το κόστος των Έλληνα φορολογούμενο για αυτούς που προσλαμβάνονται από το ΣΥΡΙΖΑ κατά παρέκκληση κάθε άλλη διάταξη, δηλαδή με κομματικά κριτήρια στο δημόσιο τομέα. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Αλλά εκείνο, ξέρετε, που δεν μας είπε ο Τσακαλώτος, ούτε στην Καβάλα, ούτε προχθές, είναι ότι σύμφωνα με αυτή την έκθεση Κομισιόν, η κυβέρνηση ενημέρωσε τους θεσμούς, και διαβάζω από το ακριβές κείμενο, ότι δεν προτίθεται να αλλάξει το καθεστώς των δόσεων για τη ρύθμιση χρέους, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι 120 δόσεις δηλαδή, γιατί λέει πρέπει να υπάρξει πάνω σε αυτό περισσότερη διαβούλευση και τεχνική ανάλυση. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας μας λέει εδώ μέσα, λέει προς τα μέσα, ότι παιδιά όπου να είναι έρχονται 100 δόσεις, 120 δόσεις, και να ανακουφιστούν όλοι. Ο Τσακαλώτος λοιπόν λέει έξω στην Κομισιόν, όχι παιδιά, εμείς προς Θεού δεν σκεφτόμαστε 120 δόσεις. Κοροϊδία δηλαδή, σε μια άλλη εκδοχή. Άρα λέει μέσα ο κύριος Τσίπρας, άλλο ο κύριος Τσακαλώτος έξω. Τα καλύτερα παιδιά των δανειστών κάποτε και τώρα των εποπτευόντων μηχανισμών τώρα. Και των Αμερικανών και Γερμανών βέβαια εκεί στις πρέσπες. Αυτοί που εκτέλεσαν, όπως σας είπα, τη δουλειά, έτσι, εξ αρχής. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση ναρκοθετεί το πεδίο στο οποίο βαμβαδίσουν οι επόμενοι. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει τώρα. Φυτεύουν νάρκες. Η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος είναι μια νάρκη. Τα κόκκινα δάνεια είναι άλλη νάρκη. Τα χρέη των μεγάλων δέκο, όπως η ΔΕΗ, ας πούμε, που διωγγώνονται, είναι άλλη νάρκη. Αυτές, ο σκοπός είναι να τις πατήσουν οι επόμενοι. Το ασφαλιστικό σύστημα είναι μια άλλη νάρκη. Είναι δεδομένο ότι βρίσκεται σε σαφά θεμέλια με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το ιδιωτικό χρέος είναι μια άλλη νάρκη που διωγγώνεται. Αλλά και η μεγαλύτερη νάρκη που έχει φυτέψει, όχι στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά στην πατρίδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρώτην ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ήταν οι κάκιστες υπηρεσίες που πρόσφεραν στο εθνικό μας θέμα, που κατάληξη του είχε αυτή την επέσχυτη, την απαράδεκτη, την επιζήμια για τεχνικά συμφέροντα συμφωνία των Πρεσπών. Θυμίζω το υπόβαθρο γρήγορα. Το 2009 στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα είχε ένα όπλο βασικό, γιατί η συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Το όπλο έλεγε πρώτα λύση του ονόματος και μετά ένταξη. Θα έρθει εδώ κύριε Γκρούευσκι, εσύ θες να μπει στο ΝΑΤΟ, οι ισχυροί σε θέλουνε, ναι, αλλά πρώτα θα τα βρούμε στο όνομα και μετά θα συζητήσουμε την ένταξη. Αυτό ήταν το όπλο, και αυτό το όπλο εγκατέλειψε η κυβέρνηση Τσίπρα στη διαπραγμάτευση που οδήγησε στη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Θυμίζω ότι η λύση που είχε προταθεί τότε από την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή ήταν η σύνθετη ονομασία, ναι. Με βάση γεωγραφικό προσδιορισμό, ναι. Και έναντι πάντων, το περίφημο Ερχα Όμνες. Όμως, όχι μόνο ο Κώστας Καραμαλής στο Βουκουρέστι το 9, αλλά κανένας προηγούμενος Έλληνας πρωθυπουργός που χειρίστηκε το θέμα δεν σκέφτηκε καν, δεν διανοήθηκε να διαπραγματευτεί και πολλό μάλλον να εκχωρήσει μακεδονική εθνότητα και γλώσσα. Και εδώ σημασία έχει το πακέτο, όχι μόνο το όνομα, ακόμα και αν παίρναμε το ιδανικό όνομα, Άνω Μπανανία, καμία σχέση με τον όρο Μακεδονία, αλλά εκχωρούσαμε μακεδονική εθνότητα και γλώσσα, θα ήταν μεγάλη ήττα. Διότι η μακεδονική εθνότητα και γλώσσα, αυτό δεν το βλέπω καλά το μικρόφωνο, έρχονται και άλλα χειρότερα, ας προχωράει ο χρόνος. Διότι η μακεδονική εθνότητα και γλώσσα, φίλες και φίλοι, είναι οι δύο προϋποθέσεις
που θα συντηρήσουν και θα κάνουν να θεριέψει ο αλυτρωτισμός των γειτόνων, δηλαδή αυτό το ιδεολόγημα ότι υπάρχει μια ενιαία μακεδονική εντός αγωγικών πατρίδα μοιρασμένη στα εδάφη τριών χωρών και ότι η μεγάλη εθνική φιλοδοξία αυτού του ψευδεπίγραφου έθνους είναι μια μέρα να ενωθούν σε μια μεγάλη Μακεδονία. Αυτός είναι ο αλυτρωτισμός και αυτό σημαίνει ότι μια ωραία πρωία μπορεί να μην το ζήσουμε εμείς, σίγουρα όμως θα το ζήσουν οι προγονείς μας. Μετά τη συμφωνία που υπογράφηκε θα έρθει η μέρα, η απόγονή μας, συγγνώμη, οι προγονείς μας δεν πάλεψαν για να μην συμβούν αυτά. Κάποιοι δώσαν και τη ζωή τους και όλοι όσοι κυβερνήσανε διαπραγματεύτηκαν χωρίς καν να τα βάζουν αυτά στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και να διανοούνται βέβαια να τα χωρίσουν. Θα έρθει λοιπόν μια μέρα όπου θα υπάρξουν διεκδικήσεις ενδεχομένως και κατά εδαφών ελληνικών, δηλαδή εδώ, του χώρου που ζούμε. Αυτά είναι το υπόβαθρο του Βουκουρεστίου. Ξέρετε τι έγινε. Ο Κώστας Καραμαλής αρνήθηκε να υπακούσει στη Βούλη τις επιθυμίες των ισχυρών, απείλησε με την άσκηση βέτο, είχε αποδείξει αφού την πολύ καλή πρότασή του ο Γκρούευσκι την απέρριψε, είχε αποδείξει την αδιαλαξία του Γκρούευσκι, είχε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν οι όροι της καλής γειτονίας με δική τους όμως υπαιτιότητα και έτσι τα Σκόπια δεν μπήκαν στο ΝΑΤΟ και δεν υπήρξε πρόοδος στο όνομα. Όμως ήδη υπάρχουν τα πρώτα προβλήματα από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Χθες ο κύριος Νίμιτς, ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς την εμπορική χρήση του ονόματος Μακεδονία. Προέβλεψα στη Βουλή ότι θα προκύψουν πολλές δικαστικές αντιδικίες από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις όταν η άλλη πλευρά θα διεκδικεί τη χρήση του όρου Μακεδονικός-Μακεδονική κατά αποκλειστικότητα. Και δεν θα επιτρέπουν σε ελληνικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονικός-Μακεδονική στο προϊόν τους. Και όταν ο άλλος έρχεται με το κύρος ενός κράτους αναγνωρισμένο, με αναγνωρισμένο τον όρο Μακεδονικός-Μακεδονική από πίσω και την Ελλάδα να έχει πει ναι με την υπογραφή της, τότε οι πιθανότητες να κερδίσει ο Σκοπιανός την αντιδικία και να κατοχυρώσει για λογαριασμό του την αποκλειστική χρήση του όρου στο προϊόν είναι πολύ ψηλότερες από χθες που δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς. Το παραδέχεται και ο Νίμιτς. Πρόβλημα θα υπάρξει με την περίφημη Διεπιστημονική Επιτροπή του άρθρου 8 παράγραφος 5 για την οποία μίλησα και στα αποσπάσματα της Βουλής που υποτίθεται θα ξαναγράψουν τα χρονικά, τα σχολικά βιβλία. Και αναρωτιέμαι τι θα γράψουν για τον Παύλο Μελά, ας πούμε, του οποίου τα αποκαλυπτήρια στο άγαλμα του θα γίνουν αύριο εδώ. Και μπράβο στη Δημοτική Αρχή που αποφάσισε το κάνει. Εθνικιστής θα είναι, εθνικιστής θα είναι, εχθρός της ειρήνης μεταξύ των βαλκανικών λαών θα είναι, τι θα είναι αυτός ο εθνικός ήρωας. Τι θα είναι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας, γιατί μας λένε οι φίλοι μας το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο φίλοι μας δηλαδή, αλλά λέμε τώρα, ότι εμείς διασφαλίσαμε λέει τη συνέχεια της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς και συνείδησης. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η αρχαιοελληνική ιστορία κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, δεν είναι το σύνερο κομμάτι. Υπάρχει η βυζαντινή ιστορία, η οποία είναι τεθειμένη όσον αφορά τη χρήση του όρου Μακεδονικής, Μακεδονικός, Μακεδονική κτλ. Εμείς μάθαμε για τον Βασίλειο τον Βουλγαροπτώνο, μέλος της Μακεδονικής δυναστείας. Δεν θα υπάρχει αύριο Μακεδονική δυναστεία. Τι θα γίνει με τον Μακεδονικό αγώνα? Θα ήταν αγώνας, θα μας πούνε ότι είναι αύριο αγώνας εξτρεμιστών? Εμείς δεν θα ξεμάθουμε την ιστορία. Δεν θα ξεμάθουμε την ιστορία. Αλλά τι θα γίνει για τις επερχόμενες γενναίες όταν θα έρθει αυτή η επιτροπή και θα αλλάξει τα σχολικά βιβλία? Τι ιστορία θα μάθουν? Πώς θα καταλάβουν από πού προέρχονται? Πώς θα καταλάβουν ποιες είναι οι ρίζες τους? Πώς θα καταλάβουν τι αγώνες προηγήθηκαν, τι αίμα χύθηκε για να είναι σε αυτή τη χώρα εδώ ελεύθερη? Εδώ είναι τα προβλήματα που θα προκύψουν. Πριν από μια εβδομάδα, στη διάσκεψη του ΟΑΣΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία της Ευρώπης, ήρθε κάποιος βουλευτής Σκοπιανός και δήλωσε ότι εκπροσωπεί τη Μακεδονία σκέτο, όχι Βόρεια Μακεδονία ούτε τίποτα. Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παριστάμενοι δεν έκαναν τίποτα για να το διορθώσουν. Το διόρθωσε ο παριστάμενος στη σύσκεψη τότε, στην Σύνοδο,
βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο καλός συνάδελφος από την Κόρυφα, ο Χρήστος Δήμας. Και αποκαταστράφηκε η τάξη. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Υπουργός Εξωτερικών Δημητρόφ, το Σκοπείο, επισκέφθηκε την Τουρκία την ημέρα που πέφτανε, που μάλλον που ψηφιζότανε η κύρωση συνθήκης. Μας έλεγαν οι κυβερνητικοί ότι έτσι λέει με τη συνθήκη θα απαγκιστρώσουμε το κρατήδιο από την αγκαλιά της Τουρκίας. Όμως την ίδια μέρα που υποτίθεται το απαγκιστρώναμε, ο Υπουργός Εξωτερικών πήγαινε στην Τουρκία για να επιβεβαιώσει στις συναντήσεις του την ισχυρή στρατηγική σχέση που εξακολουθεί να υπάρχει παρά τη συνθήκη που υποτίθεται να κάνει όλα αυτά με την Τουρκία. Σκοπείο και Άγκυρας δηλαδή. Και βέβαια ήδη η Τουρκία κάνει λόγο για την ύπαρξη όχι μίας, αλλά δύο μειονοτήτων στην Ελλάδα. Της τουρκικής λέει, μουσουλμανικής λέμε στη Θράκη, αλλά και της μακεδονικής στη Μακεδονία και ιδίως στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη γίνεται λόγος για αυτά. Ο κύριος Δημητρόφ, παραμονή ένταξης, κύριος μάλλον του πρωτοκόλλου ένταξης των ΝΑΤΟ, έλεγε, έκανε δηλώσεις, εμείς λέει κερδίσαμε πολλά, γιατί κάνανε πολλά. Οι Έλληνες κερδίσαν λίγα γιατί κάνανε λίγα. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή για από πάνω. Και ήδη εμφανίζονται ζητήματα αναγνώρισης σωματείων που σκοπό έχουν τη διάδοση της εντός αγωγικών μακεδονικής κουλτούρας και μακεδονικού πολιτισμού και μακεδονικής γλώσσας, της λεγόμενης μακεντόνσκι γλώσσας, αφού του σλαβικού ιδιώματος, το οποίο αναγνωρίσαμε εμείς αν είναι δυνατόν ως μακεδονική γλώσσα. Το ουράνιο τόξο, μάλιστα στη Φλόρινα, ζήτησε να διδάσκεται στα σχολεία το λεγόμενο μακεδονικό αναγνωστικό. Τώρα που μιλάμε, ένας μήνας δεν έχει περάσει από την κύρωση στη Βουλή. Τι θα γίνει σε ένα χρόνο και σε πέντε? Το καταλαβαίνετε? Ήδη εμφανίζονται τα προβλήματα λοιπόν. Και τα χέρια των δικαστών είναι δεμένα. Δεν μπορεί να γίνει όπως το 9 με την απόφαση του Αρείου Πάγου με εισηγήτρια τη γνωστή κυρία Φάνου. Τότε είχε άλλες απόψεις. Που απαγόρευσε σε ένα σωματείο από τη Φρόλινα να αναγνωριστεί επισήμως, διότι έκρινε ότι δεν υπάρχει ούτε μακεδονικό έθνος, ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε τίποτα. Τι θα κάνουν αύριο οι δικαστές, αφού η Ελλάδα έχει υπογράψει αυτά τα πράγματα? Θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν τη συνθήκη. Έτσι λοιπόν εκφράζεται ο αλυτρωτισμός των γειτόνων. Και γι' αυτό είπαμε ότι η συμφωνία είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί αυτός ο αλυτρωτισμός. Τα κάναμε όλες τις προειδοποίησεις που θα έπρεπε να κάνουμε. Με αποκορύφωμα το καλοκαίρι, ο κύριος Καμένος δεν μας άκουσε τότε, τα είχε καλά με τον Τσίπρα και στην ουσία του έδωσε την ευκαιρία, απορρίπτοντας την πρόταση της πιστείας που εγείραμε, το ίστατο, αν θέλετε, όπλο στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών όπλων που είχαμε, και του έδωσε την ευκαιρία να πάει να υπογράψει τη συμφωνία. Και βέβαια πριν στεγνώσει το μελάνι στις Πέσπες, ο Πρωθυπουργός Ζάεφ με τον κύριο Τσίπρα να ακούει και να μην κάνει τίποτα, να κάνει ότι δεν ακούει, υποθέτω, είπε εκεί στις Πρέσπες, εμείς οι Μακεδόνες, εσείς οι Έλληνες. Διότι εμείς τώρα δεν μπορούμε να προσδιοριζόμαστε ως Μακεδόνες. Είμαστε κάτοικοι της βόρειας περιοχής του πρώτου, του δευτέρου μέρους, συγγνώμη, όπως λέει η συνθήκη που υπογράφηκε. Διότι ούτε τόνισαν να αναφέρουν την ύπαρξη της Μακεδονίας μας εδώ, στη συνθήκη που υπέραψε. Αφού δεν ξενεκλέθηκα, πώς θα πήγε. Μακάρι να ήταν τα αγγλικά το πρόβλημα. Άλλα είναι. Ερώτημα. Έκανε η Νέα Δημοκρατία ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την κύριο συμφωνία. Τα ακούω πολύ. Και ακούω. Και μάλιστα την κριτική να προέρχεται, θα έλεγα, από τα δεξιά μας. Όχι μόνο από τα αριστερά μας. Ότι η Νέα Δημοκρατία ψιλοήθελε να περάσει η συνθήκη, για να μην αντιμετωπίσει την καυτή πατάτα αυτή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν φτάσει στην εξουσία. Απαντώ λοιπόν ένα προς ένα αυτά που ακούγονται εκ του πονηρού σε διάφορα καφενεία. Μπορούσε, λέει, να στήσει να ψηφιστεί από 180 βουλευτές, όχι από 151. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσε. Γιατί το άρθρο 28 του Συντάγματος λέει ότι μόνο σε περίπτωση εκχώρησης εθνικών δικαιωμάτων σε διεθνείς οργανισμούς, υπερεθνικούς οργανισμούς, χρειάζεται πλειοψηφία 180 βουλευτών, ενισχυμένη δηλαδή 3/5. Δηλαδή αν αύριο οι Βρυξέλλες αποφάσισαν με κανονισμό ότι οι άδειες οδήγησης θα βγαίνουν στις Βρυξέλλες και όχι στις διευθύνσεις συγκοινωνιών και μεταφορών της αντιπεριφέρειας, αυτή η εκχώρηση αυτού του δικαιώματος σε υπερεθνικό οργανισμό στις Βρυξέλλες θα έπρεπε να περάσει από τη Βουλή με 180 ψήφους, όχι με τέτοια διεθνή συνθήκη. Άλλωστε, επομένως, αυτό το
Επιχείρημα δεν ισχύει. Άλλο επιχείρημα που άκουσα. Θα μπορούσαν, λέει, να παραιτηθούν ομαδικά οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεν το κάνανε, άρα κατά βάθος θέλανε τη συνθήκη. Την ήθελε ο Μητσοτάκης και οι βουλευτές. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, αν σε κάθε κρίσιμο νομοσχέδιο παραιτούνται ομαδικά όλοι οι βουλευτές μειοψηφίας και εξ αυτού του λόγου δεν μπορεί να περνάει, τότε κουμάντο στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα θα κάνει μειοψηφία. Και όχι κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το βρίσκεται φυσιολογικό, το βρίσκεται δημοκρατικό. Δεν έχει σημασία ότι αυτοί που τα λένε αυτά δεν έχουν τόση σχέση με την κοινοβουλευτική δημοκρατία, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η ουσία είναι ότι αυτά δεν γίνονται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Διότι όσοι βουλευτές και να παραιτηθούν, το Σύνταγμα προβλέπει απλά και μόνο αναπληρωματική εκλογή στις εκλογικές περιφέρειες. Αφού βέβαια πρώτα εξαντληθεί η περίπτωση των επιλαχόντων, αν παραιτηθούν και οι επιλαχόντες, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ούτω καθεξής σε κάθε εκλογική περιφέρεια, απλά προκυρήσεται εκλογή στην σχετική εκλογική περιφέρεια. Γι' αυτό είναι όλο. Δεν πέφτει η κυβέρνηση από αυτά. Τρίτο, παρέτηση, λέει, του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Έπρεπε να εξωθηθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος Πρόεδρος Δημοκρατίας σε παρέτηση. Ξάνου είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα και αυτοί δεν θέλουν. Λοιπόν, σε αυτό απαντάω τα εξής. Εδώ υπάρχει το άρθρο 34 του Συντάγματος. Προβλέπει πολύ ρητά, κυρίες και κύριοι. Καταλάβετε το και προσέξτε. Αν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας παραιτηθεί, περίπτωση ακριβώς αυτή, ή κολλείεται με κάθε τρόπο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής. Τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής. Άρα, ακόμα και αν δήλωνε παρέτηση ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, θα ακυρωνόταν και η συνθήκη και το πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ από τον αναπληρωτή του κατά το Σύνταγμα, τον Πρόεδρο της Βουλής. Καμία περίπτωση δεν υπήρχε ο κύριος Βούτσης να μην υπέγραφε, όπως καταλαβαίνετε. Άρα και αυτό το επιχείρημα δεν στέκει. Και αυτό το επιχείρημα είναι του πονερού και χρησιμοποιείται μόνο για να συκοφαντηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Εγώ ξέρω ότι στη Βουλή υπάρχει το ναι και το όχι. Το όχι δεν είναι και καλυμμένο ναι. Το όχι είναι όχι και το ναι είναι ναι. Και εμείς είπαμε το όχι μας όταν έπρεπε. Και το είπαμε γιατί δεν το πιστεύω. Ποιο είναι το μέλλον, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τα είπε και ο Κώστας, συμπληρώσω 2-3 σχόλια. Κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει ότι οι ξένοι δεν θα δικούσαν την Ελλάδα αν η Ελλάδα πρώτα δεν αδικούσε τον εαυτό της. Δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί όλοι τι σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι τώρα το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να το αντιληφθούμε σε όλη του την έκταση. Μετά την κύρωση είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει αυτή η συνθήκη να αποτελεί στοιχείο της διεθνούς ένομης τάξης. Εξαιρετικά δύσκολο. Διότι η βασική γενική αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι τα συμπεριφωνημένα πρέπει να τηρούνται. Pacta sunt servanda στα λατινικά. Άρα περιπτώσεις ακύρωσης και καταγγελίας είναι πολύ, θα έλεγα, να φέρονται πολύ περιοριστικά στη σχετική σύμβαση της Βιέννης που ρυθμίζει όλα τα σχετικά με την ερμηνεία των διεθνών συνθήκων και έχει να κάνει μόνο με ειδικές περιπτώσεις πλάνης ή απάτης του κράτους που υπέγραψε ή δωροδοκίας κάποιου αξιωματούχου που εκπροσωπεί το κράτος διαπραγματεύσεις. Αν δηλαδή αύριο αποδειχθεί ότι κάποιος αξιωματούχος δωροδοκήθηκε, ο κ. Καμένος έχει πετάξει κάτι μπηχτές για τον κύριο Κοτσιά, αλλά η απόδειξη είναι το δύσκολο. Και ο Καμένος λέει πολλά που, όπως καταλαβαίνετε, από πλευράς αποδείξεως πάσχουν. Έτσι. Αν αποδειχθεί, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Άρα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει οποιοδήποτε αλλαγή στα τετελεσμένα. Άλλωστε το άρθρο 20 συμφωνίας λέει ότι η συμφωνία ισχύει για όριστο χρονικό διάστημα, οι διατάξεις είναι αμετάκλητες και οι δύο δεν τροποποιούνται. Υπάρχουν δύο που ό,τι και να γίνει δεν τροποποιούνται. Είναι η διάταξη για το όνομα, Βόρεια Μακεδονία, για την εθνότητα και τη γλώσσα. Αυτές δεν επιδέχονται καμία τροποποίηση. Υπάρχει μία λύση μόνο. Και εδώ προσέξτε. Η λήξη ή θέση σε αναστολή της συνθήκης. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει ουσιώδης παραβίαση όρων της συνθήκης. Προσπαθώ να είμαι όσο λιγότερο τεχνικός μπορώ, αλλά να εξηγήσω και ποιες είναι οι δυνατότητες. Άρα, πρέπει να εντοπιστεί από την ελληνική πλευρά και να στοιχειοθετηθεί
αυτό που λέμε ουσιώδης παραβίαση των όρων της συνθήκης. Τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να μην κυρωθεί η συνθήκη. Κυρώθηκε, το πουλάκι έχει σχεδόν πετάξει. Προσπαθήσαμε να μην κυρωθεί. Δεν τα καταφέραμε. Όμως οι προσπάθειες πρέπει να εξαντληθούν. Εκτιμώ ότι θα προκύψουν ζητήματα παραβίασης ουσιωδών ορών της συνθήκης. Για παράδειγμα, το ότι η τροποποίηση του συντάγματος στο Σκοπείο έπρεπε να γίνουν βάση όρου της συνθήκης μέχρι το τέλος του έτους, 31 Δεκάτου 2018. Αλλά έγιναν μετά, τον Ιανουάριο. Δεν είχαν τελειώσει 31 Δεκάτου 2018 της τροποποίησης. Και το σύνταγμα που ήρθε υποτίθεται τροποποιημένο όταν εμείς ψηφίζαμε, ήρθε χωρίς το λεγόμενο προήμιο με τις αναφορές στους αναλυτρωτικούς όρους. Ήρθε με ένα κείμενο που δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν. Το κατέβασε από το ίντερνετ ο Τρακατρούγκαλος και οι βουλευτές που προτίθεται να ψηφίσουν δεν το ήξεραν καν, δεν το είχαν διαβάσει. Και σε κάθε περίπτωση οι τροποποίησεις ήρθαν καθυστερημένες. Αυτή είναι μια ουσιώδης παραβίαση του όρου. Φτάνει για να την αρτήσει τον αέρα η συμφωνία? Όχι, αλλά είναι μια καλή αρχή. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και να εξαντλήσουμε όλα τα όπλα που βρίσκονται στη διάθεσή μας. Μην υποτιμάτε, κυρίες και κύριοι, το βέτο που έχει ήδη εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ασκήσει αύριο στην ενταξιακή πορεία του κρατηδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το υποτιμάτε αυτό το όπλο. Και εγώ ξέρω, είμαι σε θέση να ξέρω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υπόσχεται πολλά. Θα έλεγα είναι φιδωλός μέχρι παρεξηγήσεως. Του λένε υποσχέσου κάτι παραπάνω σε εκλογές. Πάμε, όχι λέει, ό,τι δεν μπορώ να κάνω δεν το υπόσχομαι. Αλλά ό,τι υπόσχεται το εννοεί θα το κάνει. Και όταν έχει υποσχεθεί ότι θα ασκήσει βέτο, το εννοεί θα το κάνει. Το βέτο είναι ρίσκο. Το βέτο είναι ρίσκο γιατί σε βάζει απέναντι στις ισχυρές χώρες Ευρώπης. Βεβαίως, χάνει σε διπλωματικό κεφάλαιο, χάνει σε πόντους συμπάθειας. Αλλά όταν υπερασπίζεις εθνικά δίκαια, κάποιες φορές αξίζει να αναλάβεις αυτό το ρίσκο και θεωρώ ότι αν αυτή η φορά δεν είναι μια τέτοια περίπτωση, τότε δεν είναι καμιά. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 34 κεφάλαια στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 34 ξεχωριστά κεφάλαια. Το κάθε ένα για να εξαντληθεί πρέπει να περάσουν πάνω από 5 χρόνια. Άρα αυτή η πορεία είναι πολύ μακρόσυρτη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά και ο δρόμος έχει πάρα πολλά επεισόδια και πάρα πολλές στροφές. Κλείνοντας, για να μην πακρηγορώ, αν και θα μπορούσα όλη μέρα να μιλάω και όλη νύχτα για αυτό το θέμα. Και ξέρω ότι κι εσείς έχετε πραγματική αγωνία να μάθετε ποια είναι τα δεδομένα μπροστά μας. Καταλάβατε τι ζημιά έγινε, καταλάβατε ποιοι ευθύνονται για αυτή τη ζημιά, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα το κάνουμε στο όνομα του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ήθελε ποτέ αυτή τη συμφωνία. Ποτέ δεν ήθελε. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον αγνώρισε. Θα το κάνουμε, και εγώ προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω, τον παπά από τη Φλόρινα, όταν επισκέφθηκα τις πρέσπες μία εβδομάδα μετά την συμφωνία, που με έπιασε από τους ώμους, δύο κεφάλια πιο ψηλός από μένα, ηλικιωμένος, με τράνταξε και μου είπε: αγόρι μου, σ' άκουσα και δάκρυσα στη Βουλή όταν μίλησε για τη Μακεδονία. Εν ονόματι αυτών των ανθρώπων, οφείλουμε να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε και εν ονόματι του Παγκιωρίτη Υπουργού, του Νίκου Μάρτη, ο οποίος σε εθνικά. Σε εθνικά και ιστορικά ανύποπτο χρόνο αφύπνισε συνειδήσεις γράφοντας για την πλαστογραφία της ιστορίας της Μακεδονίας όταν δεν υπήρχε θέμα. Γιατί ξέρετε, για πάρα πολλές δεκαετίες ο κίνδυνος ασφάλειας για τη χώρα ήταν εξανατολών. Όπως συνεχίζει να είναι ο βασικός εξανατολών. Και τα Σκόπια, η λεγόμενη Μακεδονία, ήταν μια επαρχία στο εσωτερικό της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Και φυσικά, όπως ήταν άλλωστε και επόμενο και σωστό, οι κυβερνήσεις Ελλάδος προσπάθησαν στρατηγικά, γεωστρατηγικά, να έχουν καλές σχέσεις με τους βόρειους γείτονες για να μην έχουν κι άλλα μέτωπα, δεδομένου ότι υπήρχε πάντα το ανατολικό μέτωπο. Αλλά αλλιώς εξελίχθηκαν οι καιροί. Και βέβαια θα το κάνουμε στο όνομα του Ενθράρχη που δάκρυσε, και δεν θα το ξεχάσουμε αυτό ποτέ, για τη Μακεδονία. Και μην ξεχνάτε, τελικά πρέπει να καταλαβαίνουμε, η παράταξη που έβαζε πάντα
το εθνικό συμφέρον πάνω από κάθε άλλο συμφέρον ήταν και είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη που θα αναλάβει το βάρος αυτής της πολύ δύσκολης διαπραγμάτευσης επόμενης μέρας, αλλά και το βάρος της ανάταξης της χώρας σε όλα τα μέτωπα, στη βάση αυτών που σας ανέλησε ο καλός φίλος Κώστας Καραμαλής. Η Καβάλα είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Η θάλασσα και το νησί είναι δίπλα στον κάμπο και ο κάμπος είναι δίπλα στον ορεινό όγκο και οι οδικές αρτηρίες περνάνε διαμέσου και διασχίζουν και οι ενεργειακοί δρόμοι ακουμπάνε εκεί από την Ανατολή προς τη Δύση. Πολλά μπορούν να γίνουν αν υπάρξει μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη να καταστρώσει σχέδιο και να προσπαθήσει να το υλοποιήσει, αναλαμβάνοντας και κόστος, αλλά αναλαμβάνοντας και ευθύνη. Μη φοβάστε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Μην αμφιβάλλετε για τη Νέα Δημοκρατία. Απλά στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία τώρα που σας έχει ανάγκη, τώρα που η πατρίδα μας είναι ανάγκη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άξιος, Νικόλα, άξιος. Μία παρένεση άκρος φιλική στους συνυποψηφίους μου. Σε όλα τα επίπεδα. Μιλήστε για τον Τσίπρα. Μιλήστε για τον Σπίρτζι, όπως το μαρκάρει ο Κώστας Καραμαλής χθες. Τον είχε, προχθές τον είχε σε στενό μαρκάρισμα στη Βουλή. Σήμερα ήρθε στην Καβάλα, αύριο θα φύγει για να συμμετάξει στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών εκεί στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας. Μεθαύριο θα γυρίσει στις Σέρες. Τον ευχαριστώ θερμά, είμαι κολακευμένος. Και είναι τιμή και χαρά για μένα, Κώστα, που σε είχαμε κοντά μας εδώ. Μιλήστε για τον Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Συνυποψήφιοι μου, αυριανοί συνυποψήφιοι τοπικές αυτοδιοίκησης. Εντάξει, εσείς στην αυτοδιοίκηση δεν μπορείτε να εκλεγείτε μιλώντας μόνο για τον Τσίπρα, αλλά μιλήστε και για τα κακά αυτής της χώρας. Για αυτόν τον νόμο που κυβέρνηση Τσίπρα έφερε, που δημιουργεί την πλήρη απορρίθμιση και τον μπάχαλο στην επόμενη μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατεβάστε τους τόνους στις μεταξύ ημών αντιπαραθέσεις. Ο εχθρός μας είναι εκεί και αυτόν τον εχθρό πρέπει να νικήσουμε. Κάντε τον καλό αγώνα. Τα επιχειρήματα να είναι θετικά και όχι αρνητικά για τον αντίπαλο. Και κυρίως μιλήστε για τη ζημιά που έχει συμβεί στη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Στηρίξτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μας απογοητεύσει σαν αυριανός πρωθυπουργός. Θα είναι ευχάριστη έκπληξη. Και εμείς που θα είμαστε δίπλα του, από το όποιο επίπεδο και αξίωμα θα είμαστε, έχουμε πλήρη συνέστηση του βάρους που θα αναλάβουμε. Κοιτάξτε, στον τομέα δικαιοσύνη σήμερα σε ένα διαρκές καμίνι, γιατί με τον τρόπο που αυτοί αντιλαμβάνονται η δικαιοσύνη ως ένα εργαλείο ελέγχου προκειμένου να επιτυγχάνουν πολιτικούς σκοπούς, κάθε μέρα προκύπτει και κάτι που απαιτεί την παρέμβασή μου, απαιτεί την διαμόρφωση κομματικής γραμμής, απαιτεί την αντίδραση μέσα στα θεσμικά υπεύθυνα πλαίσια. Κάθε μέρα δεν περνάει. Και αυτό είναι σε βάρος όλη αυτή η υπεραπασχόληση, η υπερδραστηριότητα. Ίσως η παρουσία στην εκλογική περιφέρεια, αλλά επειδή έχονται εκλογές, έχω επίγνωση αυτή τη ισορροπία που πρέπει να κρατήσω, όπως και ο Κώστας έχει επίγνωση, παρά το θέμα, τα πολλά θέματα στον τομέα μεταφορών και υποδομών, των ισορροπιών πρέπει να κρατήσει. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε γιατί έχουμε έναν αγώνα να κάνουμε. Και ο αγώνας αυτός είναι πολυεπίπεδος, αλλά πολυεπίθετη θα είναι και η νίκη που θα έρθει από αυτόν τον αγώνα. Γιατί μπορούμε καλύτερα και γιατί. Και γιατί τελικά φίλες και φίλοι αξίζουμε και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.